Κι όμως η οικονομική κρίση κάποιους τους ευνοεί. Και όχι αυτούς που με μετρήσιμα στοιχεία έχουν αυξήσει τις περιουσίες τους, αλλά εκείνους που δείχνουν στην πράξη πως όσο ομό και αν ακούγεται το γνωστό ρητό «Ο θάνατός σου, η ζωή μου», τελικά το επιβεβαιώνουν. Ο λόγος για τους γήπες της Κρήτης, που διπλασιάστηκαν μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, αφού λόγω κρίσης και αδυναμία των κτηνοτρόφων να προστατεύουν τα ζώα τους, βρίσκουν περισσότερα κουφάρια, άρα τροφή για να επιζήσουν. Το μνημόνιο βλάπτει τους ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει ωφελήσει τα πουλιά. Δηλαδή υπάρχει αρκετή τροφή. Αφού δεν υπάρχει την ιατρική φροντίδα, υπάρχουν αρκετά ψωφια ζώα. Και έχουμε παρατηρήσει ότι μέσα σε μια τριετία έχει αυξηθεί κατά 50%. Δηλαδή είχαμε 45 απικίες και έχουμε φτάσει στις 60. Δηλαδή έχουμε 700 800 πουλιά, 250 ζευγάρια το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Η ραγδαία αυτή αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα οι γήπε τη Κρήτη να καταστούν εξαγώγημο προϊόν. Στην Κύπρο, λόγω εξαφάνιση του είδου, ήδη έχουν μεταφερθεί έξι πτηνά, ενώ το επόμενο διάστημα θα μεταφερθούν πέντε ακόμη. Αυτό που θα γίνει είναι άτομα ε, να πάνε στην, από την Κρήτη στην Κύπρο ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά αφού εγκληματιστούν ε, σε ειδικού κλοβού φιλοξενία που υπάρχουν και στην Κύπρο, που θα δημιουργηθούν και υπάρχουν ήδη υποδομέ, αλλά θα γίνουν και καινούργιε υποδομέ, να μπορέσουν συνέχεια να απελευθερωθούν στην Κύπρο για να δυναμώσει ο πληθυσμό. Η διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την ενδυνάμωση του ΓΥΠΑ στην Κύπρο θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα και στην Κρήτη να ενισχύσει τι δομέ τη στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας. Και αυτό γιατί, όπω τόνισαν οι επιστήμονε, οι γήπε τη Κρήτη είναι ακριβώ το ίδιο με του γήπε τη Κύπρου που είναι υπό εξαφάνιση. Είναι μια καλή ευκαιρία να συνδυάσουμε τη βιοπικιλότητα με τον πρωτογενή τομέα και με τον αγροτουρισμό. Γιατί θα γίνουν αυτέ οι υποδομέ στο Δήμο Γόρτινα: είναι ένα παρατηρητήριο, είναι υποστήριξη ενό κέντρου ενημέρωση, είναι ένα μονοπάτι, είναι μία ταστρα. Και αυτό εντάσσεται βέβαια στο γενικότερο πλαίσιο του αγροτουρισμού ε, του Δήμου.